Μεσημέρι, Ανδρέα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα. Καλό μεσημέρι για τους ακροατές. Η Ομόνοια πάει σε λίγες ώρες στο ΓΑΣΙΖΙ, ψάχνοντας καταρχήν αντίδραση στην πρώτη φετινή εντός έδρας ΙΤΑ. Δεν ξέρω πόσο ρόλο θα παίξει, αν θα παίξει. Σε ένα ούτως άλλως πολύ δύσκολο και πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Από τα πιο σημαντικά της φετινής σεζόν. Ναι, είναι εξαιρετικά σημαντικό το παιχνίδι για μας, Ανδρέα. Θέλουμε να κατακτήσουμε το κύπελλο. Συνεπώς θα πρέπει σήμερα να δείξουμε με την αγωνιστική μας παρουσία, με τον χαρακτήρα μας, με την νοοτροπία μας, με το κίνητρο μας και με την υπευθυνότητα, με την υπευθυνότητά μας, ότι διψάμε για αυτόν τον τίτλο και είμαστε αποφασισμένοι να στήσουμε αίμα για να τον κατακτήσουμε. Το αποτέλεσμα του σημερινού αγώνα θα καθορίσει τον χαρακτήρα που θα έχει ο επαναληπτικός της 20ης Απριλίου. Γι' αυτό και θα επιδιώξουμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε, ούτως ώστε στο δικό μας σπίτι, με τη δυναμική του κόσμου μας, του διψασμένου για τίτλο κόσμου μας, να πάρουμε την πρόκριση για να παίξουμε μετά από 4 χρόνια σε τελικό κυπέλλιο. Εντάξει, ιδανικά η νίκη είναι το αποτέλεσμα που κυνηγάται, όμως και μια ισοπαλία, ειδικά με σκορ, δεν θα είναι άσχημο αποτέλεσμα. Εντάξει, κοίταξε. Είναι ήδη τελικός αγώνας κυπέλλου εκτός έδρας. Οπότε αυτό το αποτέλεσμα που έχεις πει, Ανδρέα, μπορούμε να χαρακτηριστούμε ως θετικά σε μια ομάδα που παίζει ως φιλοξενούμενη σε αυτή την φάση. Από εκεί και πέρα, σαν Ομόνοια είμαστε υποχρεωμένοι να ψάξουμε για την νίκη, να κυνηγήσουμε την νίκη, να δείξουμε την παρουσία μας στο γήπεδο ότι θέλουμε την νίκη. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι και τι αποτέλεσμα θα προκύψει. Για μας όμως το σημαντικό είναι να πάρουμε ένα αποτέλεσμα που θα δημιουργήσει πολύ καλές προοπτικές εν ώψη του επαναληπτικού στις 20 Απριλίου στο ΓΑΣΙΠ για να πάρουμε την πρόκριση. Υπάρχουν και εν ώψη του σημερινού αγώνα απουσίες, σημαντικές απουσίες, αλλά υπάρχουν και σημαντικές επιστροφές. Και φάνηκε και στο παιχνίδι πρωταθλήματος στην Κυριακή ότι εκεί που ήθελε ο προπονητής να αλλάξει κάποια πράγματα δεν υπήρχε το ποιοτικό βάθος για να το πράξει. Αυτή η φορά θα είναι έτσι αυξημένες σημαντικά και ποσοτικά και ποιοτικά επιλογές του. Ναι, υπάρχουν επιστροφές που σας ευχαριστώ. Από εκεί και πέρα είναι γνωστό ότι έχει μείνει εκτός ο Δημήτρης ο Χριστόφη, ο οποίος, όπως έχουμε αναφέρει και τις προηγούμενες μέρες, εκτιμάται πως εάν όλα εξελιχθούν ομαλά θα μπορεί να συμπεριληφθεί στην αποστολή του αγώνα με την Ανόρθωση, δηλαδή του επόμενου που ακολουθεί για το πρωτάθλημα, αυτό το επόμενο του Απόλλωνα δηλαδή. Όχι αυτό το Σάββατο, το επόμενο. Σε 10 μέρες. Σε 10 μέρες, ναι. Ο Ζήγη Μπαντιμπάγκα έχει δουλέψει πολύ τις τελευταίες μέρες σε θέματα ενδυνάμωσης και φυσικής κατάστασης και εκτός απρόπτου θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Ο Καρίμ ο Χαφές είχε μια περιπέτεια με την υγεία του, έπαθε μια σοβαρή μορφή αμυγδαλίδα, χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε κλινική για δύο βράδια προκειμένου να το ξεπεράσει. Και έτσι δεν μπορούσε σήμερα να βοηθήσει την ομάδα. Εκτός απρόπτου όμως θα είναι διαθέσιμο για το παιχνίδι με τον Απόλλων. Αυτές είναι οι τρεις μας απουσίες. Από εκεί και πέρα, ο χαρακτήρας του αγώνα, ο αντίπαλος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και η κατάσταση του κάθε ποδοσφαιριστή μας ξεχωριστά καθόρισε και τα πλάνα του προπονητή μας, όπως βεβαίως και την αρχική ενδεκάδα που θα παραδάξει σε λίγες ώρες. Μάλιστα, επειδή ξέρω έχεις και μια άλλη υποχρέωση, έτσι να τρέξω λίγο την κουβέντα. Πρώτες μέρες νίκουν τα Πίζα στην Κύπρο. Πώς πέρασαν, ποιες ήταν οι πρώτες του κινήσεις, επαφές με διοίκηση, προπονητικό τσιμ, ποδοσφαιριστές? Έχει ξεκινήσει η δουλειά ο κύριος Νταπίζας. Αυτή η φάση μπορεί να χαρακτηριστεί ως αναγνωριστική για τον ίδιο. Και από εκεί και πέρα, όσο προχωρούν οι μέρες, όσο παρακολουθεί την ομάδα από κοντά, θα μπορεί να σχηματίσει και καλύτερη εικόνα και να προχωρά τα θέματα προγραμματισμού ακόμη πιο έντονα. Από εκεί και πέρα, θέλουμε να μιλήσουμε περισσότερο για αυτό το ζήτημα την δεδομένη χρονική στιγμή. Θα έρθει η στιγμή που θα αναπτύξουμε περαιτέρω το πλάνο πάνω στο οποίο κινούμαστε
Όμως για την ώρα προέχουν οι άμεσες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας και υπάρχει χρόνος για να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα εκτενέστερα σε μεταγενέστερο στάδιο. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Καλή επιτυχία και στην Ομόνοια. Να είστε καλά.